ότι μεγάλο πλήθος των ανιχνευτών έχει φτάσει ήδη, ανιχνευτών δηλαδή των προσκόπων από 15 έως 18 χρονών. Έχουν φτάσει με το πρωινό το καράβι, έχουν ήδη τακτοποιηθεί στους χώρους που θα κοιμούνται τα παιδιά και έχουν ήδη αρχίσει, έχουν ήδη απλωθεί στην πόλη και έχουν αρχίσει να παίζουν ένα ιδιόρυθμο έτσι παιχνίδι που λέγεται παιχνίδι πόλης. Είναι ένα παιχνίδι διαδραστικό και είναι ο τρόπος, ο προσκοπικός για να μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες και κάποιες πληροφορίες για την πόλη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις των ερευνών, έρευνες πρωτογενείς για διάφορα κοινωνικά θέματα ή θέματα περιβάλλοντος που όλη τη χρονιά τα παιδιά δούλεψαν πάνω σε αυτό. Θα κάνει κάθε κοινότητα, κάθε ομαδούλα την παρουσίασή της. Και το απόγευμα θα έχουμε την τελετή έναρξη στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Καστρομινά. Και σας περιμένουμε το βράδυ στη γιορτή μας. Είναι γύρω στα 930 άτομα και νομίζω ότι αναμένουμε κάποιους άλλους. Είμαι ικανοποιημένος για τον εξής λόγο. Διότι θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ είναι ουσιαστικά οι διαφημιστές μας και οι πρεσβευτές μας για το μέλλον και οι επισκέπτες μας ως τουρίστες. Θα τους δείξουμε τα καρατόπια της Χίου, θα τους δείξουμε τα μνημεία μας. Ήδη γυρίζουν μέσα στο Χίο, κάνουν δράσεις σε διάφορα σημεία και έχουν επικοινωνίες με, όπως τουλάχιστον μου είπε ο κ. Σταμπέλος που είναι ο αρχηγός τους εδώ, ότι με διάφορους επώνυμους και πάση περιπτώσει συζητήσεις και δράσεις οι οποίες αφορούν το περιβάλλον, αφορούν τον συνάνθρωπο, αφορούν τη φιλία. Είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι γιατί βλέπουμε νέους ανθρώπους να κυκλοφορούν στο νησί μας σε μια εποχή που είναι μετά το Πάσχα και σίγουρα έχουν φύγει οι επισκέπτες και άρα δημιουργούμε μια νέα ομάδα και νέα τάξη ανθρώπων οι οποίοι θα γνωρίσουν το όπως παρανέφερα το νησί μας και θα είναι οι επισκέπτες μας. Ευχαριστούμε για αυτό βέβαια και τον κύριο Σταμπέλα αλλά και τους αρμόδιους του προσωπικού κινήματος διότι συνεργαστήκαμε μαζί τους και οι άνθρωποι κάνουν το πάνω ώστε να αναδειχθεί και να βοηθεί τον νησί μας σε κάθε επίπεδο. Η περιφέρεια κυβέρνησε δηλαδή πού ακριβώς βοήθησε σε αυτή τη διοργάνωση. Πότε είπατε. Πού βοήθησε σε αυτή τη διοργάνωση. Βοήθησε τους χρηματοδοτήσαμε 6.000 ευρώ ώστε να, όπου μας ζήτησαν και όπου επιτρέπεται από το νόμο να βοηθήσει η περιφέρεια. Γιατί όλα δεν χρηματοδοτούνται όπως ξέρετε. Υπάρχουν δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται, υπάρχουν δράσεις οι οποίες πληρώνονται. Όπου μας υπέτυχαν, τους βοηθήσαμε. Και ετήναμε επικόνους. Είναι, επαναλαμβάνω, μια δράση η οποία μας ικανοποιεί και θέλουμε τέτοιες δράσεις γιατί γίνονται και στη Μυτιλήνη, όχι με τους προσκόπους βέβαια τώρα, γιατί είναι μια επιλογή του πόλεων που κάνουν οι ίδιοι. Αλλά ευτυχώς ζητήσανε να γίνει αυτή η εκδοχή στοιχείου και έτσι εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι.